Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και το καρπούζι πρωταγωνιστεί σε κάθε ελληνικό τραπέζι. Εκτός από τις ευεργετικές του ιδιότητες και σε πλούσια περιεκτικότητα βιταμινών, το καρπούζι είναι η όαση του καλοκαιρινού επιδορπίου, ακόμα και γεύματος αν συνδυαστεί με την ελληνική παραδοσιακή φέτα. Είμαι αγρότης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από μικρός. Μ' αρέσει αυτό το επάγγελμα και βγάζουμε και τα δικά μας τα ντόπια προϊόντα. Πλέον με καρπούζια, με πεπόνια και ντομάτες. Ξεκινήσαμε ήδη το καρπούζι που είναι και να το πω και αφροδοσιακό προϊόν τέτοιο, και ο κόσμος το προτιμάει γιατί έχει ζέστη. Είναι μια δροσερή λύση για την καρδιά του καλοκαιριού. Έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε. Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί με το κόστος τους να αγγίζει τα βάνη λόγω των ραγδαίων αυξήσεων των λιπασμάτων αλλά και των καυσίμων, κάνει λόγο ο κύριος Βασιλιάδης, όπως και την αδυναμία των καταναλωτών να αγοράσουν πλέον χωρίς να υπολογίσουν το κόστος. Ξέρουμε τα προβλήματα που έχει ο κόσμος, αλλά και εμείς πλέον. Δεν θέλουμε να ανεβάσουμε πάρα πολύ τις τιμές. Προσπαθούμε δηλαδή όσο το δυνατόν για να μπορέσει ο κόσμος να το πάρει. Αλλά επειδή το κόστος παραγωγής έχει ανεβεί πάρα πολύ, πάρα πολύ, δηλαδή να ξεκινήσουμε από το φυτό, δηλαδή που το παίρναμε ας πούμε 50 λεπτά πιο κάτω, το ένα φυτό να φανταστείς, έχει ανεβεί, τα λιπάσματα, όλα έχουν φτάσει στα ύψη. Δεν υπάρχουν πλέον εργάτες γης. Δηλαδή αυτό τώρα που βλέπεις το προϊόν, προσπαθούμε οικογενειακά να το μαζέψουμε, να έρθουμε να το πουλήσουμε, δεν υπάρχουν πλέον. Τα χωριά έχουν ερημώσει, στα χωριά μας δεν υπάρχει κόσμος, έχουν φύγει όπως ξέρετε στο εξωτερικό και στις μεγάλες πόλεις και ζοριζόμαστε πάρα πολύ. Προσπαθούμε με αυτά που ζούμε πλέον να πουλήσουμε και εμείς φτηνά. Αλλά ο κόσμος δεν έχει πλέον, ρε παιδιά, χρήματα. Ζορίζεται. Έρχεται παλιά και έπαιρνε 2-3 καρπούζια και έρχεται τώρα παίρνει ένα καρπούζι ή κόψει με το μισό αν γίνεται. Έχουμε δηλαδή και αυτό. Φτάσαμε δηλαδή να κόβουμε ένα μισό καρπούζι ή να μην λέει δεν έχω, ό,τι καταλαβαίνει. Εννοείται ότι δεν αφήσουμε τον άνθρωπο να μην δε φάει καρπούζι, να τον αφήσουμε έτσι. Αξίζει ο κόπος να ασχοληθούν οι νέοι με τη γη, αναφέρει ο κύριος Βασιλιάδης, αρκεί όπως χαρακτηριστικά αναφέρει να την αγαπάς. Σίγουρα αξίζει, αλλά να το αγαπάει, να μην αρθεί να το κάνει αγκαρία. Εμείς τώρα από γενιά σε γενιά είμαστε πολλές γενιές αγρότες και προσπαθούμε δηλαδή να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Δεν έρχομαστε εδώ να πουλήσουμε ένα προϊόν και να πάει ο άνθρωπος και να στο σπίτι να το πετάξει. Προσπαθούμε να βγάλουμε και καλό προϊόν και φθηνό προϊόν και να ο κόσμος να το καταναλώσει και να το ευχαριστηθεί και να ξαναέρθει φυσικά. Κλείνοντας, ο κύριος Βασιλιάδης μας δείχνει τον τρόπο που μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό καρπούζι, έτσι ώστε να έχουμε επιτυχία στην ποιότητα και τη γεύση του καρπουζιού. Όταν πάει στο μαγαζί, πρώτα πρέπει να πάει να κάνει να κοιτάξει το κοτσάνι του. Το κοτσάνι αυτό εδώ που βλέπετε, το βλέπετε είναι φρέσκο. Είναι σήμερα το πρωί έχει κοπεί, το οποίο είναι πράσινο. Όταν βλέπει ένα καρπούζι που λένε που δεν ξέρουν και λένε «Α, το κοτσάνι πρέπει να είναι ξερό», είναι λάθος. Όταν το κοτσάνι είναι ξερό, το καρπούζι είναι πολλές μέρες κομμένο. Όπως βλέπετε, το κοτσάνι είναι και μακρύ, είναι και πράσινο. Όταν κοπεί το καρπούζι, βλέπετε εδώ πέρα που στάζει, έχει στάξει ήδη μέλι. Από το καρπούζι, λέμε είναι το μελωμένο που λέμε και είναι, έχει τη γλύκα του. Στα δύο εκατοστά υπάρχει ένα φυλλαράκι που λέμε από αυτό κρίνουμε το καρπούζι εάν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει. Αυτό το φυλλαράκι είναι πράσινο. Με το που αρχίζει το καρπούζι και κοκκινίζει μέσα, το φυλλαράκι αυτό αρχίζει σιγά σιγά ξεραίνεται. Πρέπει να ξεραθεί τουλάχιστον το μισό το φυλλαράκι. Γιατί καμιά φορά λέμε μόλις ξεκινήσει να ξεραίνεται, πάμε το κόβουμε και βλέπουμε μέσα έχουμε τα άσπρα τα σημάδια. Μόλις είναι μισό, μπορούμε από εδώ και πέρα να είναι το καρπούζι έτοιμο. Ο θόρυβος, άμα το ακούσετε, το βλέπετε, αυτό κουδουνίζει. Άμα το ακούσετε δηλαδή στο τέτοιο. Το καρπούζι πρέπει να κουδουνίζει, να έχει αυτό το θόρυβο. Δεν πρέπει να κάνει εκείνο το μπουφ, μπουφ, μπουφ. Δηλαδή έχει μέσα, έχει κάνει ίνες και έχει ζαχαρώσει που λέμε. Αυτό τώρα το καρπούζι είναι ακριβώς τέλειο για να το φάει ο καταναλωτής.